Κρυστάλλα Βιλάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά την τελετή ορκομοσίας, ο Τζο Μπάιντεν μετέβη εν πομπή στον Λευκό Οίκο, σήκωσε μανίκια και έπιασε αμέσως δουλειά, χωρίς να χάνει λεπτό. Η πρώτη του κίνηση, όπως είπες και εσύ, η υπογραφή του διατάγματος, το οποίο προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας για την επανένταξη της χώρας στην Συμφωνία του Παρισιού για αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αναιρώντας μία από τις πιο εμβληματικές ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έσπευσαν να επικροτήσουν την κίνηση του νέου Προέδρου, ο οποίος άλλωστε και στην ομιλία του υποσχέθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Η δεύτερη του κίνηση ήταν η υπογραφή διατάγματος για το μεταναστευτικό. Ουσιαστικά και με αυτές τις δύο του ενέργειες ήθελε να δώσει το στίγμα της πολιτικής του σε συγκεκριμένα ζητήματα, στα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαράξει την δική του πορεία. Ενώ Χριστάλλα και στην ομιλία του έστειλε το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Ναι, σχολιάζεται διεθνώς πολύ θετικά η ομιλία του Τζο Μπάιντεν χθες μετά την ορκομοσία του. Όπως αναφέρουν και τα διεθνή μέσα, επέδειξε συνέστηση, αναγνωρίζοντας τα πλήγματα που έχει δεχτεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, αλλά και τον διχασμό που οφείλει να επουλώσει. Κληρονομεί μια χώρα σε κρίση, αναλαμβάνει το τιτάνιο έργο να την παραδώσει καλύτερα 4 χρόνια αργότερα, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας νέας εποχής. Είχε προηγηθεί ο όρκος με το αριστερό του χέρι να κουμπάει στην ογκώδη βίβλο που βρίσκεται μάλιστα στην κατοχή της οικογένειας Μπάιντεν τα τελευταία 127 χρόνια από το 1893. Με αναφορές και στον Αβραάμ Λίνκολν, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επεσήμανε πως η δική του ψυχή βρίσκεται στο να ενώσει τον αμερικανικό λαό, το αμερικανικό έθνος. Αυτές οι αναφορές δεν είναι καθόλου άσχετες με τα έκτροπα που σημειώθηκαν στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Το κλίμα διχασμού, όπως είπαμε και χθες, Νικήτα, είναι τεράστιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να σημειώσουμε, δεν ήταν χθες στην τελετή ορκομοσίας, πώντας και αυτός μια παράδοση 152 ετών, άφησε μια επιστολή στον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος την διάβασε με το που μετέβη στον Λευκό Οίκο. Και όπως ο ίδιος ανέφερε στους δημοσιογράφους, ήταν μια πολύ γενναιόδορη επιστολή, χωρίς να αποκαλύπτει ουσιαστικά όμως το περιεχόμενό της. Είπε ότι θα έχει μάλιστα επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον ευχαριστήσει για αυτή την γενναιόδορη επιστολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως γνωστό, βρίσκεται από χθες στη Φλόριδα, στο θέρετρό του, μαζί με όλη του την οικογένεια, όσο πιο μακριά γινόταν από την Ουάσιγκτον, όπου λάμβανε χώρα η τελετή ορκομοσίας του Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, στις τελευταίες του δηλώσεις χαμήλωσε τους τόνους. Δεν είχαν καμία σχέση οι δηλώσεις του χθες με τα όσα δήλωνε πριν από κάποιες εβδομάδες, μη αναγνωρίζοντας την ήττα του ουσιαστικά στις εκλογές, και ευχήθηκε μάλιστα και καλή επιτυχία στον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν. Έχουμε να δούμε ακόμη πάρα πολλά επεισόδια. Χριστάλλα Βιλάνου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλημέρα.